Θα μα πει ξανά ο γιατρό μέσα από τι δηλώσει που θα δούμε σε λίγο. Μα μιλάει ο καθηγητής καρδιολογίας του Πανεπιστημίου τη Πάτρα, ο κύριος Δημήτρη Αλεξόπουλο, για το έμφραγμα. Θα μα πει τι είναι, πώ αντιμετωπίζεται και βέβαια ποια είναι τα συμπτώματά του. Ένα θέμα που μα αφορά όλου, δυστυχώ, γιατί όλο και νεότεροι άνθρωποι. Χάνονται. Ε, Ακριβώ. Να πάμε να δούμε τις δηλώσεις του και θα πούμε και κάνα δύο θεματάκια έτσι ενδιαφέροντα αμέσω μετά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο κύριος Αλεξόπουλος. Το ξέφραμα του Μυοκαρδίου είναι η πιο γνωστή εκδήλωση αυτών που λέμε οξέων στεφανιών συνδρόμων. Και θα λέει κανείς η πιο σημαντική γιατί είναι και έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και ανάγκη για επίγουσα νοσηλεία και αντιμετώπιση. Ε, το έφραγμα σημαίνει όταν βουλώνει, όταν φράζει τελείω μια αρτηρία τη καρδιά. Δεν περνάει αίμα, δεν, ένα κομμάτι του μυοκαρδίου δεν παίρνει οξυγόνο και αρχίζει να νεκρώνεται. Όταν αρχίζει να νεκρώνεται να, το κομμάτι εκείνο, αρχίζει ο ασθενή να πονάει. Άρα το πρώτο σύμπτωμα και κύριο σύμπτωμα που πρέπει να ανισχύσει κανεί είναι ο πόνο. Στο στήθο, συνήθω στη μέση του στήθου. Θα μου πείτε, μα όποιο πονάει στο στήθο έχει έφραγμα, φυσικά και όχι. Έχει κάποια χαρακτηριστικά ο πόνο του εμφράγματο. Είναι δεν είναι στην καρδιά μπροστά αριστερά, κυρίω είναι στη μέση του στήθου. Και είναι πόνο που έρχεται στην ηρεμία. Όχι όταν ανεβαίνει σκάλε ή ανηφόρα, μπορεί και εκεί που κάθεται κανεί. Ε, το πρώτο και κύριο λοιπόν είναι το πόνο στο στήθο, ο οποίο για να πάει το μυαλό μα ότι μπορεί να είναι έφραγμα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3-4-5 λεπτά να κρατάει. Δηλαδή, πονάκια που είναι για μισό λεπτό, για δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, αυτό δεν είναι έφραγμα. Ο πόνο του εμφράματο, όταν βουλώνει η αρτηρία, όπω είπαμε, η διαδικασία αυτή δεν είναι δευτερολέπτου ή ενό λεπτού. Είναι συνεχόμενη. Άρα, για να πάει το μυαλό μου ότι είναι έφραγμα, πρέπει να είναι τέταρτο, εικοσάλεπτο και Βέβαια, και έντονο πόνο. Ο ασθενή αυτό δεν μπορεί να το υποχρεούται να το ξέρει, ούτε να το ο, ο, διαγνώσει αυτό βέβαια. Αλλά ε, το λέω ότι αν είναι πολύ βραχίας βραχία διάρκεια, ένα-δύο-τρία λεφτά. Δεν ανησυχούμε. Από 3-5 λεφτά και πάνω, εκεί πρέπει να είναι κανεί επιφυλακτικό και να δώσει την πρέπουσα σημασία. Τι θα πρέπει να κάνει, ε, Καταρχά, έχουμε δύο κατηγορίε ανθρώπων γενικά. Αυτοί που είναι ήδη ασθενεί από την καρδιά του, Οπότε και έχουν γνωρίζει. μια γνώση, ξέρουν περίπου τι είναι, και αυτοί πιο εύκολα το καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά και αυτοί που δεν έχουν τίποτα. Είναι απολύτω υγιεί και ξαφνικά παρουσιάζουν σαν πρώτη εκδήλωση. Εκεί που πρέπει να είναι κανεί προσεκτικό. Αν έχουμε λοιπόν πόνο στο στήθο που κρατάει πάνω από 5-10 λεπτά ένα τέταρτο, θα πρέπει να ανησυχήσει και να αναζητήσει αμέσω την ιατρική φροντίδα είτε στο κέντρο υγεία, είτε στο νοσοκομείο τη πόλη, είτε στο ιατρείο του ιδιώτου γιατρού. Προλαβαίνουμε να το αντιμετωπίσουμε αν το καταλάβουμε έγκαιρα. Τις πιο πολλές φορές ναι. Δυστυχώς όχι όλες έτσι λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό που μπορεί να φτάσει και 30% των εφραγμάτων, δυστυχώς η πρώτη εκδήλωση είναι ανακοπή και πεθαίνει κανείς πριν καν πάει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα κοινωνικό, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το αντιμετωπίσουμε, αλλά μειώνεται με την πρώιμη αναγνώριση των συμπτωμάτων και με το να πάει ο ασθενή γρήγορα. Γιατί είναι φαινόμενο που θα συμβεί τις πρώτη μια-δυο ώρες. Εάν αυτές τις μια-δυο ώρες κανείς δεν δώσει σημασία και τις περάσει στο σπίτι, τότε είναι το φαινόμενο πιο έντονο. Αν βέβαια το ψηλιαστεί, να το πούμε με απλά λόγια, και πάει πιο γρήγορα στο νοσοκομείο, μειώνεται η πιθανότητα το κακό τη πρώτη μια-δυο ώρα να γίνει έξω, χωρί φροντίδα. Αν βγει μέσα στο νοσοκομείο, εκεί τα καταφέρνουμε και αντιμετωπίζουμε. Επομένω, στι πιο πολλέ φορέ των περιπτώσεων, καταφέρνουμε να δώσουμε την παρεχόμενη φροντίδα στον άρρωστο και την παρεχόμενη θεραπεία. Εφόσον λοιπόν ξεπεράσουμε το πρώιμο σκόπελο του να συμβεί κάτι εκτό νοσοκομείου, εντό νοσοκομείου, μετά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δώσουμε αίμα στο κομμάτι τη καρδιά που πάσχει. Και ποιο είναι ο τρόπο, Να ανοίξουμε την αρτηρία. Να κάνουμε άμεσα αγκιοπλαστική. Κάτι που όπω πιστεύω, ξέρε, ξέρετε και εσεί και η κοινωνία μα, ε, είμαστε στην, ε, σε θέση ε, να το παρέχουμε στου. Συνανθρώπου μα τη περιοχή μα, τη ευρύτερη περιοχή, ήδη από το 2004 και σε αυτό είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που το κάνουμε σε τόση έκταση, έχοντα δίκτυο άμεση αγκιοπλαστική όπω λέμε. Δεν εξυπηρετούμε δηλαδή μόνο τον πληθυσμό τη Πάτρα, αλλά και, τις έτσι, ευρύτερη και ευρύτερη του Αιγύου, ευρύτερη. και το, από το Μεσολόγιο, και από τον Πύργο και από τα Χρήνου. Έρχονται άρρωστοι άμεσα στι πρώτε ώρε για να επωφεληθούν αυτή τη θεραπεία που. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και είναι δείκτη ποιοτικό των παρεχομένων υπηρεσιών υγεία. Δηλαδή, σε ένα κέντρο που δεν κάνει αυτό το πράγμα, αρχίζει και λε, δεν τα κάνουν και τόσο καλά. Δεν παρέχουν αυτά που πρέπει να παρέχουν τα νοσοκομεία, οι γιατροί, το σύστημα και δυστυχώ οι άνθρωποι τη περιοχή δεν απολαμβάνουν αυτά που δικαιούνται να απολαμβάνουν την, την πρέπουσα φροντίδα σε μια δύσκολη στιγμή τη ζωή του. Κανεί τελευταίο, το άγχο, πόσο επηρεάζει την καρδιά μα. Το άγχος επηρεάζει τα πάντα έτσι, και την καρδιά. Απ' την άλλη επηρεάζει και θετικά το άγχος. Είναι και κινητήριο δύναμη για την αποδοτικότητα που μπορεί να έχει κάποιο. είναι στους παράγοντες που δεν, τους, που δεν μετριούνται εύκολα. Δεν είναι όπως τη χοληστερίνη. έχει 200 χοληστερίνη να το πάμε στο 150. Το άγχος πώς να το μειώσουμε. Είναι πιο δύσκολα μετρήσιμο. Δύσκολα ταυτοποιήσιμο και επίση και ο τρόπος που βλάπτει και πόσο θα βλάψει και ποιος θα βλάψει και αυτό δεν ποσοτικοποιείται τόσο εύκολα όσο τα άλλα. Γι' αυτό η κύρια, το, το μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη όπως λέμε δίδεται όχι στο άγχο, αλλά στους άλλους βλαπτικούς παράγοντες δηλαδή στο κάπνισμα, στην πίεση, στην υπέρταση, στο ζάχαρο, στην ψηλή χολυστερίνη. Έτσι αυτά είναι οι κύριοι εχθροί μα που πρέπει να τα, όλοι να τα προσέχουμε για να αποφύγουμε τα δυσάρεστα. Εστιάζουμε λοιπόν Μαρία σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε για να Λιβώς. μην έχουμε αποτελέσματα. Ακούσαμε ζάχαρο, ακούσαμε πίεση, ακούσαμε πράγματα που μπορούμε να μην τα έχουμε. Εάν προσέξουμε τη διατροφή μας, εάν κάνουμε άσκηση ε, και βέβαια εάν ε, δεν έχουμε και άγχος, όλα αυτά μαζί, τότε μπορούμε να έχουμε μια υγιή καρδιά. Εγώ πιστεύω ότι ακούσαμε απλό λόγο, κατανοητό και μπήκαν και στο μυαλό μας και στα σπίτια μας. Να πω ότι έτσι είναι ακριβώ όπω τα λε, Διονύση μου. Ωστόσο, δυστυχώ δεν θα έχουμε πια κοντά μα τον κύριο Αλεξόπουλο εδώ στο Πανεπιστήμιο τη Πάτρα. Και ο κύριο Αλεξόπουλο, να πω ότι είναι και διευθυντή τη καρδιολογική κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Γιατί πήρε έδρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα μα φύγει τι επόμενε μέρε. Ένα εξαιρετικό επιστήμονα που έχει βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ κόσμο μαζί με όλη του την ομάδα γιατί μπαίνουν στην διαδικασία να διανοίγουν ε, τι φραγμένε αρτηρίε τη καρδιά και να βοηθούν συνανθρώπου μα που έχουν φτάσει εκεί. Σίγουρα φύγει στο πόδι του άλλου καταξιωμένου επιστήμονε. Του ευχόμεθα καλή πορεία και καλή σταδιοδρομία. Πάει να υπηρετήσει σε πολύ πιο σημαντικότερη θέση. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτά που ακούσαμε για το έφραγμα του μυοκαρδίου να μην τα θυμόμαστε μόνο μετά την επίσκεψη στο γιατρό ή μετά το ετήσιο τσεκάπ, το τουλάχιστον να μπορέσουμε να το κάνουμε όλο το χρόνο. Ακριβώ αυτό είναι το σωστό για να έχουμε μια υγιή καρδιά. Να σα πω επίση ότι έχουμε μια σημαντική έρευνα όσον αφορά στο διαβήτη και να αναφερθώ για λίγο σε αυτήν. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για του ανθρώπου που έχουν ζάχαρο, όπω λέμε, λαϊκά. Σε κύτταρα παραγωγή insulin μπορούν να μετατραπούν τα κύτταρα από τον ιστό του στομάχου, σύμφωνα με ερευνητέ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ. Άρα, όπω καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ σημαντική έρευνα. Οι ερευνητέ ανακάλυψαν ότι τα κύτταρα από τον ιστό του στομάχου έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα να επαναπρογραμματιστούν και να μετατραπούν σε κύτταρα παραγωγή ενσουλήνη. Οπότε, ξεκινάει μια καινούργια διαδικασία. Πάνω στην οποία θα προχωρήσουν οι επιστήμονε. Είμαστε βέβαια στην αρχή. Έχουμε χρόνο αυτό. Ακριβώ Διονύση. αλλά ε, φαντάζομαι πω ε, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ θετικά πράγματα να πούμε για του ανθρώπου ε, με διαβήτη. Πολύ καλή είδηση αυτή η Μαρία. Και να κλείσουμε με, τη... με το τι μα έχει ετοιμάσει για την εκπομπή υγεία θέματα αυτό το Σάββατο που προβάλλεται, υπενθυμίζουμε, στι 7. Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο θα μιλήσουμε για οστεοαρθρίτιδες σε του ισχύου. Ένα θέμα που αφορά τους μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά και στους νεότερους, μετά από τραυματισμούς που μπορεί να έχουν σε κάποια από τις δύο αυτές αρθρώσεις. Κοντά μας θα είναι ο κύριος Γιώργος Βέργος, ορθοπαιδικός χειρουργός, που θα αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ ωραία. Συντονιζόμαστε λοιπόν. Υγεία θέματα Σάββατο 7 η ώρα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανέωνουμε το ραντεβού μα για την άλλη Πέμπτη. Καλό απόγευμα. Καλά. Επίση, καλή συνέχεια. Καλό.